βήμα-βήμα η ρουτίνα που θα σου εξαφανίσει την κοιλιά και θα σε κάνει να χάσεις 10 με 15 κιλά λίπους στους επόμενους 3 μήνες. Ξυπνάς το πρωί. Μπου. Έχεις μισή ώρα να φύγεις από το σπίτι. Με το που ξυπνήσεις, πας στην τουαλέτα, έχεις ένα ποτήρι εκεί στην τουαλέτα, έτοιμο. Okay. Βάζεις νερό εμφιαλωμένο, ένα ποτήρι, μετά βάζεις λίγο αλάτι, μετά βάζεις 4 σταγόνες λέμονι. Αν έχεις και λίγο κουρκουμά, βάλεις έτσι ένα νυχάκι κουρκουμά και το μυστικό μας όπλο, κανέλα. Κανέλα, απίστευτο, αντιοξειδωτικό, λιποδιαλυτικό, ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου. Γκρουκ, το κατεβάζεις μόνο κοπανιάς και μετά μπαίνεις, κάνεις μπάνιο, κάνεις ό,τι θες. Και όταν περάσει ακριβώς μισή ώρα με το ρολόι, τουλάχιστον εκεί θα πιεις τον πρώτο σου καφέ. Δεν το πιεις με το που ξυπνήσεις, γιατί με το που ξυπνήσεις τα επίπεδα στρες στο σώμα σου είναι ψηλά. Okay. Για να πέσουνε, θέλει περίπου μισή ώρα με μία ώρα. Ιδανικά μπορεί να περιμένεις και μία ώρα μετά το ξύπνημα να πιεις τον πρώτο σου καφέ. Θες να είναι ζεστός ο καφές, πιες καφέ φίλτρο, πιες ελληνικό, αλλά θα το πιεις σκέτο, δεν σηκώνω κουφέντα. Οι τρεις πρώτες μέρες θα σε δυσκολέψουν. Αλλά, εάν θες λίγο κίνητρο, γιατί δεν κοιτάς λίγο κάτω. Κοίτα λίγο την κοιλιά σου. Ναι, είναι σοκαριστικό να σου πει ως ώρα να πιεις καφέ σκέτο. Θες να σοκαριστείς παραπάνω, κοίτα την κοιλιά σου. Μετά, πας για δουλειά. Σαρώ, πότε θα φάω το πρωινό μου, το πρωινούλι μου. Θέλω να κάτσεις κάτω, να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Γιατί αυτό που θα σου πω μπορεί να σε σοκάρει. Δεν τρώμε πρωινό. Πήγαινε στην κουζίνα, δες τι φαγητά έχεις για πρωινό. Έχεις ταχύνη, έχεις φυσικό βούτυρο, έχεις φυσικούς χυμούς, έχεις βρώμες, αμυγδαλοβούτυρα. Περιμένεις πώς και πώς να τα φας. Θα πάρεις όλα αυτά έτσι όπως είναι και τι θα τα κάνεις, αν θα πετάξεις στα σκουπίδια. Γιατί σαρώ, πας καλά. Τι λέει τώρα αυτός. Το νούμερο ένα μυστικό που κάνει ο φίλος σου που όλο τρώει και δεν παχαίνει. Που κάνουν όλοι οι αστέρες του Hollywood που δεν το μοιράζονται μαζί μας. Που κάνουνε, που το έχουν μάθει πολύ, αλλά το κρατάνε χασχάς μεταξύ τους για να μην το μάθει ο υπόλοιπος κόσμος. Τι είναι? Νηστεία. Διαλυματική νηστεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν τρως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ιδανικά 16 ώρες. Και αυτό βάζει το σώμα σου σε ένα mood να καίει λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο και από τα πιο πεισματάρικα σημεία στο κορμί. Και αν θες να δεις ακριβώς τη ρουτίνα που σου λέω τώρα, πρέπει να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή για να δεις το δωρεάν σεμινάριο. Σου δείχνω και το ταξίδι μου ακριβώς, πώς ανακάλυψα αυτή τη μέθοδο ακριβώς, τα πτυχία μου, πόσους ανθρώπους έχω βοηθήσει, με ονοματεπώνυμα. Okay. Πώς αντέξω την πείνα. Κλασική ερώτηση. Θα την αντέξεις γιατί θα πιεις τον καφέ το σκέτο. Ο καφέ ο σκέτος μηδενίζει την πείνα. Επίσης το ρόφημα το πρωί μηδενίζει την πείνα. Επίσης αν περιμένεις 3 μέρες θα μηδενιστεί η πείνα. Τώρα, εκεί που θα έρθει η ώρα για το δεκατιανό, και άλλο καφέ σκέτο. Όποτε πεινάς καφέ σκέτο. Καφέ φίλτρου. Φρέντο εσπρέσο. Φραπέ. Νες. Ζεστό. Σκέτα, 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 σκέτα. Τσάγια. Θα μηδενιστεί η πείνα. Στο υπογράφω. Έλα εδώ, ό,τι θες να σου υπογράψω, ότι δεν θα πεινάς. Ήρθε η ώρα για το πρώτο γεύμα. Breakfast is the most important meal of the day. Το πρώτο γεύμα που σπάει την νηστεία είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Ωραία. Οπότε πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ το μεσημέρι, το πρώτο γεύμα που θα φας. Ωραία. Τι θα φας? Θα φας μπουγάτσα? Όχι. Φας μελομακάρονα? Όχι. Θα φας μακαρονάδα? Όχι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να σπάσεις την νηστεία σου με μια κουταλιά της σούπας ξύδι μιλόξιδο. Βιολογικό ιδανικά. Ωραία. Βάλε μιλόξιδο, παπ, μια κουταλιά της σούπας, γκλουπ, φάτινα. Ωραία. Αυτό τι θα κάνει, θα προετοιμάσει το σώμα σου να δεχτεί το φαγητό και το φαγητό που θα δεχτεί να μην το κάνει λίπος. Θα απορροφηθεί πολύ αργά, θα κρατήσει τα επίπεδα ινσουλίνης σου χαμηλά και θα σε κρατήσει χορτάτο. Μετά, το μεσημέρι θα φας. Αφάς κάτι σε πρωτεΐνη και κάτι σε σαλάτα. Μετά έχουμε το απόγευμα. Έρχεται απόγευμα, εκεί θα φας ένα σνακ. Ιδανικό σνακ είναι ζελέ χωρίς ζάχαρη. Τίγκα στην πρωτεΐνη, τεράστιο σε όγκο, μηδέν σε θερμίδες. Και έρχεται η ώρα για το βράδυ. Όπου το βράδυ έχει μείνει χώρος για ένα μεγάλο γεύμα. Μπορεί να φάμε πρωτεΐνη, μπορεί να φάμε και υδατάνθρακα, μπορεί να φάμε ψωμί. Και αν παχύνουμε, φάμε ψωμί το βράδυ για να μην παχύνουμε. Και μπορούμε να φάμε και τη σαλατούλα μας. Και μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο με καραμέλο μακάρονο. Με λίγο, με κάμια μαλακιούλα, κάνα πατατάκι, κάνα κομματάκι σοκολάτας, μπορούμε να φάμε λίγο παγωτάκι, έτσι, μπορούμε να φάμε λίγο γλυκάκι, μπορούμε να φάμε λίγο γλυκάκι και να χάνουμε. Οπότε να φας ένα γεύμα, να σκάσεις, να κοπανίσεις και ένα γλυκό από πάνω και πάλι να χάνεις. Αυτό είναι το μυστικό, παιδιά. Κάντε αυτό για μία εβδομάδα και έχεις χάσει ένα κιλό. Κάντε για 10 εβδομάδες, έχεις χάσει 10 κιλά. Γι' αυτό σου λέω, ο ευκολότερος τρόπος για να μην πεινάς, να μην στερείσαι και να χάνεις είναι αυτός, απλά κάτω να αντιγραφεί επικόλυση και θα χάσεις 10 κιλά στο τρίμηνο. Εντάξει, κάτω και θα με θυμηθείς. Πάτα το link και δώσε το σεμινάριο για να το δεις βήμα-βήμα αν το έχεις πάρει σοβαρά. Κάνε αυτά και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό.
Peace out.